Δεν βρισκόμαστε στο διαστημικό σταθμό, αλλά βρισκόμαστε σε ένα πλήρες αντίγραφο του Discovery Module, το οποίο βρίσκεται στον ISS, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος κινείται, όπως μπορείτε να δείτε και από το mock-up, σε τροχιά γύρω από τη Γη. Για ποιο λόγο είμαστε εδώ? Εδώ λοιπόν δίπλα μας έχουμε έναν τεχνικό της HP. Αυτό εδώ το πραγματάκι που βλέπετε θα φύγει, θα πάει, θα τοποθετηθεί στον ISS. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί εκεί. Αυτό εδώ το πραγματάκι ονομάζεται Locker και μέσα στο οποίο υπάρχουν δύο servers. Τι servers? Είναι δύο κανονικοί U1 servers Dual Xeon Hewlett Packard. Απλά commercial μηχανήματα, εμπορικά, που μπορείτε να πάρετε αν έχετε μια επιχείρηση τα χρήματα να τα πάρετε. Λοιπόν, αυτό εδώ το πραγματάκι τοποθετείται στο ταβάνι, σε αυτές εδώ τις μικρές θήκες που υπάρχουν από πάνω μας. Τι κάνει, ποιος είναι ο στόχος του? Κάνει κάποιες μετρήσεις, οι οποίες αφορούν το σταθμό και την τηλεμετρία του και διάφορα άλλα πραγματάκια, τα οποία όμως εμείς θέλουμε να τα πάρουμε για ποιο λόγο. Θέλουμε, Hewlett Packard δηλαδή, θέλει να αποδείξει ότι μπορείς να πάρεις commodity hardware, όπως το ονομάζει, απλό κανονικό hardware, το οποίο δεν έχει κάτι το εξειδικευμένο μέσα, είναι ένας κανονικός server, στο διάστημα. Για ποιο λόγο? Αυτό εδώ το πραγματάκι πρέπει να δοκιμαστεί, πρέπει να φύγει για την αποστολή όταν θα είμαστε έτοιμοι του Άρη. Όταν θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Άρη. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό το πραγματάκι που θα πάρουμε μαζί μας δουλεύει. Η NASA το λέει. We have to know before we go. Πολύ καλό. Είναι ωραίο συνθηματάκι. Εμείς οι Έλληνες δεν know before we go. Πάμε κατευθείαν. Αυτό λοιπόν τοποθετείται στο ταβάνι, καταναλώνει 500 βατ, το οποίο θεωρείται μεγάλη σχήση για το διαστημικό σταθμό, αλλά μικρή για τη δουλειά που κάνει αυτό. Εδώ μάλιστα μας είπαν ότι κάποια από τα πάνελ που υπάρχουν είναι και απευθείας από το σταθμό. Είναι παλαιότερα που έχουν αντικατασταθεί και τα βάλανε εδώ για να δώσουν μια πιο ρεαλιστική εικόνα στο pod. Είναι μια ωραία εμπειρία, είναι συναρπαστικό. Τέτοιες εταιρείες αναλαμβάνουν και φτιάχνουν λογισμικό όπως αυτό, το οποίο είναι ειδικό για διαστημικές αποστολές μεγάλης διάρκειας, όπως το ταξίδι στον Άρη. Μάλιστα εδώ κάναμε ένα χαβαλέ, γιατί μου λέει ο τεχνικός της Hewlett Packard, μου λέει πρέπει ο αστροναύτης να μπορεί να θέλει, αν θέλει, να πει Αλέξα, παίξε μου αυτό το τι καιρό έχει, ξέρω, στο Τέξας, ξέρω, στο Λονδίνο. Και η Αλέξα να το απαντήσει και του λέω εγώ, μα θέλει 48 λεπτά για να πάρει απάντηση, οπότε κάναμε και το χαβαλέ μας. Πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, πολύ όμορφο, πολύ ρεαλιστικό, εντυπωσιακό σίγουρα. Εδώ είμαστε στο περίπτερο Hewlett Packard Enterprise και αυτή είναι η λύση της Hewlett Packard, την οποία ονομάζει Super Computing in Space. Εντυπωσιακό.